δύο από τα πιο συνηθισμένα εργαλεία που εμπεριέχονται σε έναν ελβετικό σουγιά που έχει μέγεθος 91 χιλιοστά είναι ο κρίκος κλειδιών, ο οποίος είναι εργαλείο, έχει αρκετές χρήσιμες λειτουργίες και μπορείτε να βρείτε πολλές εναλλακτικές λειτουργίες στον κρίκο κλειδιών. Δείτε το σχετικό βίντεο κάτω στην περιγραφή. Και το δεύτερο εργαλείο είναι το σουβλί. Πολλές φορές όταν χρησιμοποιήσουμε το σουβλί και πάμε να το κλείσουμε, τυχαίνει να χτυπάει πάνω στον κρίκο κλειδιών. Αυτό για πολλούς χρήστες είναι ενοχλητικό και μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζημιά στην κοφτερή άκρη από το σουβλί. Μία λύση ώστε να αποφύγουμε να συμβαίνει αυτό είναι να προσέχουμε όταν κλείνουμε το σουβλί, να μην είναι μπροστά ο κρίκος κλειδιών, να τον απομακρύνουμε. Και η δεύτερη λύση που προτείνω σήμερα και θα δούμε στο σημερινό βίντεο είναι να αφαιρέσουμε τον κρίκο κλειδιών και να τοποθετήσουμε στη θέση του τον μικρότερο κρίκο κλειδιών που υπάρχει στους ελβετικούς σουγιάδες που έχουν μέγεθος 58 χιλιοστά. Πάμε να το δούμε. Να πάρω τον μικρότερο κρίκο. Να σας δείξω και έναν τρόπο πώς να τοποθετείτε πιο εύκολα τον κρίκο κλειδιών πάνω στον ελβετικό σας σουγιά. Χρησιμοποιώντας το μεγάλο κατσαβίδι. Ανοίγουμε το κατσαβίδι, περνάμε μέσα τον κρίκο κλειδιών έτσι. Το πάμε όλο πίσω μέχρι να πάει πάνω στην υποδοχή. Κλείνουμε το κατσαβίδι και περιστρέφουμε τον κρίκο και μπαίνει πολύ εύκολα. Και τώρα, επειδή ο κρίκος είναι μικρότερος, δεν φτάνει το σουβλί να χτυπήσει επάνω. Και μπροστά να είναι, όταν κλείσουμε το σουβλί δεν βρίσκει επάνω. Και φυσικά ο μικρότερος κρίκος δουλεύει όπως ο μεγαλύτερος, δεν μας περιορίζει κάπου. Οτιδήποτε είχαμε προσαρμόσει πάνω στο μεγάλο κρίκο κλειδιών μπορούμε να προσαρμόσουμε και στον μικρότερο κρίκο. Δουλεύει κανονικότατα. Ένα μικρό trip για σήμερα φίλοι μου, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο, πείτε μου τις απόψεις σας σχετικά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη.